Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα, κυρίες και κύριοι του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αποστράτων Στρατιωτικών Περιφέρειας Αττικής, σας ευχαριστούμε θερμότετα για την πρόσκληση να παραβληθούμε στην απόψινή εκδήλωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, την οποία με ευχαρίστηση αποδεχτήκαμε. Ευχόμαστε ολόψυχα η νέα χρονιά να βρει το λαό μας δυνατό και ενωμένο απέναντι στις προσκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει. Απόρρια πολιτικών που εφαρμόζονται διαχρονικά, οι κυβερνήσεις σε βάρος του. Ο λαός μας είναι δυνατός. Εμείς οι απόστρατοι των ενόπλων δυνάμεων, οι συνταξιούχοι που διαμένουμε στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής, δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι θα σταθούμε δυναμικά και μαχητικά δίπλα σε κάθε συνταξιούχο συνειδοπόρο μας, σε κάθε εργαζόμενο συγγενή μας, σε κάθε άνεργο παιδί μας, σε κάθε φοιτητή εγγόνη μας, για να πλάσουμε όλοι μαζί μια κοινωνία αλληλεγγύης με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ως συνταξιούχοι, νιώσαμε καλά στο πετσί μας τι σημαίνει ανάπτυξη, ειδικά εμείς οι απόστρατοι. Δεχτήκαμε διαδοχικά πάνω από 10 περικοπές στη συντάξη μας. Οι αυξήσεις της συντάξης που διαφημίζει η κυβέρνηση δεν ισοσκελίζουν την ακρίβεια των τροφίμων, την αύξηση στους λογαριασμούς ρεύματος, τον πληθωρισμό που καλπάζει, τη ζωή μας που γίνεται όλο και πιο ακριβότερη. Ευχαριστούμε το ΚΚΕ για όλα όσα έχει κάνει σήμερα για εμάς, τους απόστρατους, αλλά και για τα ενενεργεία στελέχη που μέχρι πρότινος ήμασταν κι εμείς. Συνεχίστε την υποστήριξή σας. Τη χρειαζόμαστε. Κλείνοντας και συγχωρέστε με καθώς προέρχομαι από τις τάξεις του πολεμικού ναυτικού, δηλώνουμε και θέλουμε να καταγραφεί αυτό ότι είμαστε πλήρως αντίθετοι με την απόφαση της κυβέρνησης να στείλει ελληνικό πολεμικό πλοίο, ελληνική φρεγάτα στην Ερυθρέα θάλασσα. Το ελληνικό πολεμικό ναυτικό δεν έχει καμία δουλειά έξω από τα σύνορα της χώρας μας. Εκεί δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του λαού μας. Η αποστολή θέτει σε κίνδυνο το πλήρωμα. Τους αξιωματικούς, τους υπαξιωματικούς συναδέλφους μας και συνάμα η χώρα καθίσταται στόχος αντιπίνων. Απαιτούμε την άμεση ανάκληση της απόφασης της αποστολής της ελληνικής φρεγάτας στην Ερυθρά θάλασσα και την επιστροφή όλων των δυνάμεων που βρίσκονται εκτός των συνόρων. Σας ευχαριστώ.